να συναντήσουμε εκεί την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι, την κυρία Σέτα Θεοδωρίδου. Πολλά έχουν ακουστεί βέβαια τις τελευταίες ημέρες αναφορικά εκεί αν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Έχουν βγει κάποιες ανακοινώσεις. Τελικά θα μας τα πει και η κυρία Θεοδωρίδου, είναι υποχρεωτική. Υπήρξε αρχικά μία απόφαση και λέει σε εξωτερικούς χώρους δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να φοράει μάσκα. Δημιουργήθηκε μία σύγχυση. Το πήραν πίσω, βγήκε η αστυνομία μπροστά. Πάμε λοιπόν να μας τα πει η κυρία Θεοδωρίδου. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Την καλησπέρα μου από το Παρίσι. Εκπληκτικό από πίσω το φόντο βέβαια. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε τυχεροί που είμαστε εδώ στην Κρήτη. Αλλά είστε τυχεροί και εσείς εξίσου που βρίσκεστε σε μια τόσο όμορφη πόλη. Είναι γεγονός, αλλά αυτή η πόλη είναι παγωμένη σήμερα. Όπως βλέπετε, ο ουρανός είναι μολύβι. Χιονόνερο έριξε πριν από μισή ώρα περίπου. Ναι. Έχει πάρα πολύ κρύο. Έτσι γυρνάω λίγο για να δείτε το ποτάμι, το Παρίσι, τα πλοιάρια που είναι στο... μέσα στο ποτάμι, αλλά κάνει εξαιρετικό κρύο. Έχει και κρύο. Έχω παγώσει. Αλλά νομίζω βέβαια, έχει κρύο. Νομίζω όμως ότι κάθε εποχή το Παρίσι έχει τη δική του ομορφιά. Είτε μιλάμε για άνοιξη, για φθινόπωρο, για καλοκαίρι, για χειμώνα, ακόμα και αυτή την περίοδο, δεν ξέρω. Επισκέπτες έρχονται, παρά την πανδημία, παρά τα μέτρα. Βεβαίως. Κανονικά. Το Παρίσι έχει πάντα τουρίστες, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο την εποχή που ήταν ο εγκλεισμός, τέλος πάντων, lockdown, ναι. Εκεί δεν υπήρχε κόσμος, αλλά τώρα ναι, έχει κόσμο. Τελικά είναι υποχρεωτική η μάσκα σε εξωτερικούς χώρους στο Παρίσι ή δεν είναι? Πολλά ακούστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Είναι. Αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτική η μάσκα. Εγώ την έβγαλα μόνο και μόνο για να βέβαια, μπορέσω ναι. να μιλήσω μαζί σας, αλλά όπως είδατε, είμαι ολομόναχη επάνω σε μία γέφυρα, ναι. οπότε δεν υπάρχει κόσμος γύρω μου για να μπορεί να κολλήσει κάποιος ή να μεταφέρει ιούς ο ένας τον άλλον. Αλλά ναι, είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό στα σχολεία. Τα παιδάκια από την πρώτη δημοτικού και μετά είναι υποχρεωμένα να φοράνε μάσκα όλη την ημέρα στο σχολείο. Και είναι λιγάκι δύσκολα. Σας ρώτησα γιατί πήγε να έρθει αυτή η απαγόρευση. Υπήρχε έτσι μία σύγχυση τις τελευταίες μέρες. Τελικά βγήκε και νομίζω η αστυνομία μπροστά έχει βγάλει μία ανακοίνωση και λέει υποχρεωτική η μάσκα. Κοιτάξτε, υποχρεωτική είναι, αλλά σήμερα σε μία ώρα ακριβώς θα βγει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας ναι. και θα ανακοινώσουν από ό,τι λέγεται την ελάφρυνση τέλος πάντων ορισμένων μέτρων στη Γαλλία. Διότι εδώ ο κόσμος έχει εμβολιαστεί, 92% του πληθυσμού της Γαλλίας έχουν εμβολιαστεί. Έχουμε και 436.000 κρούσματα βέβαια, ναι, αν δεν κάνω λάθος χθες ναι. ανακοινώθηκαν. Ναι. Σε ημερήσια ναι. βάση, είναι σε όμως μια και μέρα. Εμβολιαμένοι οι οποίοι. Σωστά, βέβαια. Στάθαμε στο εκατομμύριο κάποιες μέρες γύρω στις 14 Ιανουαρίου. Το θέμα είναι ότι είναι η παραλλαγή όμικρον, είναι σε πολύ ελαφριά μορφή όποιος παθαίνει COVID. Σας το λέω διότι έπαθαν τα παιδιά μου που ήρθαν να με δουν τα Χριστούγεννα και 5 μέρες μετά είχαν COVID κτλ. Αλλά είναι σαν ένα ελαφρύ κρυολόγημα, ο κόσμος κυκλοφοράει, οι περισσότεροι δεν το δηλώνουν κιόλας. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος έχει. Αυτό είναι και το μεγάλο λάθος βέβαια, να μην μπαίνεις διαδικασία να δηλώσεις ότι νοσείς από κορονοϊό και οι εμβολιασμένοι θα νοσήσουν βέβαια, αλλά δεν θα καταλήξουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μονάδες COVID. 27.000 άτομα μόνο χθες νοσηλεύτηκαν σε μονάδες COVID στο Παρίσι. Άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να πούμε. Ναι, είναι γεγονός. Αυτοί είναι όμως οι ανεμβολίαστοι. Σωστά. Ή τα άτομα που έχουν κάποια νοσήματα τα οποία, εντάξει, κυρία Θεοδωρίδου, από μόνοι τους να πειλάβονται. Σωστά. Ναι. Επειδή έχει και κρύο, να μην σας ταλαιπωρήσουμε και άλλο, το μήνυμά σας εδώ. Πάρα πολύ κρύο. Το μήνυμά σας εδώ. Έχετε μια δραστήρια εκεί ελληνική κοινότητα, η αλήθεια είναι. Είστε επικεφαλής, είστε πάρα πρόεδρος. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αναστολή εκδηλώσεων λόγω κορονοϊού. Φαντάζομαι από άνοιξη και μετά, κορονοϊού επιτρέποντος. Όχι πια. Από το Σεπτέμβριο έχουμε ξεκινήσει κανονικά και κάνουμε τις εκδηλώσεις μας. Γνωρίζω όμως ότι η ατζέντα το επόμενο διάστημα έχει όμορφα πράγματα. Οπότε
Οπότε θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Με το καλό. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.